Χθες, κυρίες και κύριοι, το δημοσίευμα της Εσπρέσο έκανε λόγο για την εγκυμοσύνη της Μαριέτας Χρουσαλά. Η αλήθεια είναι ότι το ψάξαμε λιγάκι το θέμα. Θα μας πει στη συνέχεια του ρεπορτάζ τι προέκυψε από αυτό. Έχουμε και τις ολόφρεσκες φωτογραφίες από το περιοδικό Χαλό που τη δείχνουν να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα με τον σύζυγό της. Βεβαίως. Τι γίνεται, ρε Φλωρίντα μου. Ελεονόρα μου, επειδή έγινε μεγάλος δώρος χθες. Με το γεγονός ότι είπαμε ότι τέλος πάντων η Μαριέτα Χρουσαλά είναι έγκυος και ήταν μόνο φήμες, κάτσαμε και το ψάξαμε. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με το πολύ στενό περιβάλλον της Μαριέτας Χρουσαλά, που πιο στενό δεν γίνεται. Και μας είπανε ότι όντως η Μαριέτα διανύει τους πρώτους δύο μήνες της εγκυμοσύνης της. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Το θέμα είναι ότι απλώς και είναι απόλυτα φυσιολογικό, πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, δεν θέλει να βγει να το πει, διότι μια γυναίκα πριν μπει στον τέταρτο μήνα δεν το λέει ούτε στο γείτονα. Όχι, αυτό είναι το σωστό. Έτσι, είτε μια γυναίκα προληπτική, είτε δεν είναι, γιατί είναι θέμα υγείας. Αυτές οι φωτογραφίες είναι πριν από πόσο καιρό. Λοιπόν, αυτές είναι οι τελευταίες φωτογραφίες που είχε βγάλει με τη μαμά της όταν είχε πάει για ψώνια στη Γλυφάδα και βλέπουμε ότι είναι ντυμένη. Πολύ απλά, με φόρμα και αθλητικά. Αυτές οι φώτο πότε είναι? Αυτές πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω. Ναι, περίπου δύο εβδομάδες. Είχε κατέβει για ψώνια στη Γλυφάδα με την κυρία Αγλαία και είχε πάει βόλτα. Και ήταν πολύ έτσι. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη. Δεν φαίνεται όμως, Φλωρίντα, το γεγονός ότι φορούσε φόρμα. Ναι. Τζο μου, θα σου πω γιατί δεν φαίνεται ότι είναι έγκυος. Θα δούμε τώρα και τις καινούριες φωτογραφίες όπου θα δούμε τη Μαριέτα Χρουσαλά. Είναι ουσιαστικά από το περιοδικό Χαλό μαζί με τον αδερφό της, τον Θανάση, και τον σύντροφό της, τον Λέοντα Πατίτσα. Έτσι, και είναι στην πλάση της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, εγώ δεν γνώριζα ότι είναι τόσο πολύ αθλητικός τύπος. Κάθε Σαββατοκύριακο πάει με τον σύντροφό της και παίζουν beach volley. Λοιπόν, είναι εκεί που είναι αδύνατη και επειδή κάνει και τρομερή γυμναστική, όχι, δεν φαίνεται η κυλίτσα της. Εκεί έπαιξε beach volley. Έπαιξε λίγο. Εδώ πέρα τη βλέπουμε και καλίτσα με ένα μωράκι. Έτσι. Είναι όλα τα λεφτά. Διότι εκεί βλέπουμε να αγκαλιάζει ένα μωράκι. Έτσι κι αλλιώς, μια γυναίκα η οποία είναι στους πρώτους μήνες εγκυμοσύνης. Και έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται η κοιλιά της. Εξαρτάται αυτό. Εξαρτάται, παιδιά. Άμα έχεις τέτοιο κορμί όπως έχει η Μαριέτα που είναι φωτιά, εννοείται ότι δεν πρόκειται να φανεί και σε πιο προχωρημένη εγκυμοσύνη. Υπάρχουν όμως άλλες οι οποίες κάνουν μύτη από πολύ νωρίς. Ναι, αλλά. Στους δύο μήνες. Από τους 3,5 φαίνεται. Ναι. Εγώ έχω φίλη δηλαδή, η οποία είναι 3,5 μηνών έγκυος και χθες την έβλεπα που κατέβαινε τα σκαλιά. Εγώ ήμουν από κάτω και κατέβαινε τα σκαλιά και φαινόταν. Είχε πετάξει κλίτσα. Και σε αυτές τις φωτογραφίες σημερινές, ανεξάρτητα τώρα αν δεν βλέπουμε το κάτω μέρος, και πάλι η γυναίκα δεν φαίνεται έγκυος. Δηλαδή, όχι, δεν φαίνεται έγκυος. Ξέρεις πότε θα φανεί, Σπύρο μου? Σε δύο μήνες από τώρα θα αρχίζει να φαίνεται λίγο η κυλίτσα. Σε μια από τις φωτογραφίες που έχει στο Hello, κουβαλάει και ένα γιαούρτι με φρούτα. Ναι, ένα γιαούρτι. Γιατί δεν βλέπετε ότι ο σύντροφός της κρατάει την τσάντα? Δεν την αφήνει ούτε να πάρει την τσάντα. Μα τι προστατευτικός και περιποιητικός που είναι, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Θα σας πω κάτι για το Λέο, συγγνώμη, για το Λέοντα. Γιατί ξέρετε, δεν του αρέσει να το λένε Λέο. Λέοντα, τον είπαμε. Είναι, παιδιά, από τα λίγα αυθεντικά δείγματα αρσενικού. Ναι, όντως. Το πόσο προστατεύει και φροντίζει αυτή τη γυναίκα του, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια, τη λατρεύει κιόλας. Αλλά δεν έχει να κάνει. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι από τα λίγα αρσενικά που γνωρίζω που πραγματικά. Δίνω συγχαρητήρια. Από τον τρόπο που φέρονται και περιποιούνται και αγαπάνε. Είναι αν αγαπάς, παιδιά. Αν αγαπάς το κάνεις αυτό το πράγμα. Φαίνεται αυτό. Τότε αν δεν αγαπάς, θα τι παντρεύεσαι, βρε Σπύρο μου. Δηλαδή θα παντρευτείς έναν άνθρωπο αν δεν τον αγαπάς. Κοίτα Τζο, πολλοί πρέπει να είσαι από τον χαρακτήρα. Αλλά λίγοι είναι τόσο ερωτευμένοι όσο είναι αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή πραγματικά είναι τόσο ευτυχισμένοι και οι δύο. Και θέλω να σας πω και για την πεθερά της Μαριέτας, η μαμά δηλαδή του Λέοντα. Είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, ήθελε και το είχε πει και στο παρελθόν, ότι ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει ένα εγγονάκι. Τώρα δεν ξέρουμε αν θέλει να αποκτήσει. Νομίζω ότι είναι το πρώτο εγγονάκι στην οικογένεια. Είναι το πρώτο εγγονάκι. Και η Πατίτσα και στην οικογένεια Χρουσαλά, γιατί όλα πετάνε. Αυτή την περίοδο λοιπόν η Μαριέτα προσέχει πολύ τι κάνει και που πάει. Φωτογραφίες αυτές βέβαια όταν τραβήχτηκαν δεν είχε βγει ακόμα η φημολογία ότι ήταν έγκυος. Οπότε ξέρετε, ήταν πολύ πιο άνετη. Από εδώ και πέρα θα προσέχει. Και θέλω να σας πω ότι. Τι εννοείς θα προσέχει, για ποιο λόγο? Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα την ξαναδούμε με μαγιό.
την επόμενη και την παρεπόμενη έτσι φωτογράφηση. Και ποιο είναι το κακό, αν δεν το κάνει, ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα περιοριστεί η Μαριέτα. Δεν θα δίνει τέλος πάντων... Γιατί? Δεν θα δίνει τροφή για να μπορούμε και εμείς να το σχολιάσουμε. Πάντως, εγώ δεν πιστεύω γιατί ότι το ξέρει αυτή τη στιγμή ότι η Μαριέτα την παίρνει φωτογραφία. Όχι, εννοείται πως δεν το ξέρει. Γιατί στην πλάση καταρχάς της Βουλιαγμένης έχει πάντα άνθρωπο, έχει πάντα παπαράτσι. Ναι. Πάντα. Το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή ασχολείται πάρα πολύ με την δική της δουλειά, την κολεξιόν τώρα που θα βγει το καλοκαίρι, την ανοιξιάτικη. Και αυτό μας έλεγε μάλιστα ότι τρέχει πανικόβλητα. Πάντως η Μαριέτα θα το αποκαλύψει γιατί δεν κρύβει τίποτα από τη ζωή της. Το λέει πάντα. Απλά όταν θα είναι έτοιμη. Όταν θα είναι έτοιμη. Με το καλό. Με το καλό, εμείς τις ευχές μας. Μόνο αυτό έχουμε να μεταφέρουμε και να ευχηθούμε το καλύτερο και στη Μαριέτα και στον άντρα της και στην οικογένειά της γενικότερα. Και να είναι πάντα έτσι.